Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο Tech Maniac. Όπως βλέπετε, είμαστε πλέον σε ένα στούντιο. Έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο προκειμένου να μην έχουμε θόρυβο. Έχουμε διορθώσει πολλά τα λάθη μας, όπως μας είπατε. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα ειδικό επεισόδιο που θα μιλήσουμε για τις αναβαθμίσεις των αεροβόλων όπλων. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξουμε πριν ξεκινήσουμε μια αναβάθμιση είναι πρώτον, τι όπλο έχουμε και δεύτερον, πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Και επίσης πρέπει να σκεφτούμε τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα high torque ή ένα high speed. Τι εννοούμε με το high torque και με το high speed. High torque είναι οι πλατφόρμες στις οποίες συνήθως μπορούμε να βάλουμε πολύ δυνατά ελαττήρια και είναι κυρίως για πεδία τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε πολλά FPS. High speed είναι πλατφόρμες οι οποίες έχουν υψηλή ταχύτητα αλλά δεν μπορούν να έχουν πολλά FPS. Η προσοχή πρέπει να δώσουμε κυρίως είναι τι gearbox έχουμε, εάν είναι ενισχυμένο ή όχι. Όπως δείξαμε πριν, τα ενισχυμένα gearbox είναι αυτά τα οποία έχουν πάρα πολλές βίδες, έχουν ενισχυμένο εμπρός μέρος για να αντέχουν την κρούση του πιστονιού. Τι υλικά έχει μέσα στο gearbox και τι θα χρειαστούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ φθηνό αεροβόλο όπλο να ρίχνει πολύ γρήγορα ή πολύ δυνατά. Τα τεχνικής φύσεως για τα εξαρτήματα μέσα στο gearbox και τι χρειάζεται ακριβώς να αλλάξουμε προκειμένου να κάνουμε μια αναβάθμιση. Όπως βλέπετε μπροστά στην εικόνα, έχουμε φέρει ένα κέλυφος από SR25, είναι το version 2.5, το Extend. Έχουμε φέρει διάφορα ανταλλακτικά για να δείτε τι περίπου υπάρχει μέσα σε ένα gearbox. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το πιο σημαντικό κομμάτι του gearbox, το οποίο είναι το πιστόνι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε μία σειρά από πιστόνια διαφορετικών μεγεθών και ποιοτήτων. Τα τρία πρώτα είναι stock, είναι το stock από το SR25, stock από GNG CM16 και stock από APS Mi4. Τα επόμενα τέσσερα είναι αναβαθμισμένα πιστόνια τα οποία έχουμε αγοράσει. Είναι πολυκαρβονικά πιστόνια με μεταλλικά δόντια, 15 δοντιών, 14 δοντιών, 15 δοντιών με πιστονοκεφαλή και 7 μεταλλικών δοντιών με πιστονοκεφαλή. Εδώ επίσης θα δείτε το δεύτερο σημαντικότερο κομμάτι του gearbox, το οποίο είναι ο κύλινδρος. Μέσα στον κύλινδρο κινείται το πιστόνι, όπως θα δείτε εδώ πέρα. Όσο πιο ποιοτικός είναι ο κύλινδρος και πιο λίγος εσωτερικά, τόσο καλύτερες είναι και οι επιδόσεις. Όπως βλέπετε υπάρχουν διαφορετικών τύπων κύλινδροι, κύλινδροι με τρύπα και κύλινδροι που είναι κλειστοί. Θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί υπάρχουν αυτοί οι τύποι κυλίνδρων. Ένα σημαντικό κομμάτι ακόμα για την αναβάθμιση ενός αεροβόλου όπλου είναι η κυλινδροκεφαλή. Αυτή είναι μια εργοστασιακή πολυκαρβονική κυλινδροκεφαλή, όπως βλέπετε, και έχει μία φλάτζα. Οι aftermarket κυλινδροκεφαλές είναι συνήθως μεταλλικές ή αλουμινένιες, απλή ή CNC κατασκευής, με μονή ή και διπλή φλάτζα για καλύτερο air seal. Η κυλινδροκεφαλή τοποθετείται πάνω στον κύλινδρο και προσφέρει ένα φράγμα στο οποίο, καθώς το πιστόνι συμπιέζει τον αέρα, το περνάει μέσα από το σωληνάκι στο nozzle και από εκεί στο hop-up και στην κάνη. Σημαντικό κομμάτι επίσης είναι και το tappet plate. Σε αναβαθμισμένα rig πρέπει να τοποθετούμε ενισχυμένα tappet plate προκειμένου να μην σπάσουν, γιατί αν σπάσουν έχουμε σοβαρό τεχνικό θέμα. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν τα selector plate. Σε αναβαθμίσεις οποίες περιέχουν λίπο, πρέπει να αλλάξουμε και την καλωδίωση και το selector plate με ειδικά για λίπο προκειμένου να μην λιώσουν. Προχωρώντας θα δείξουμε τα γρανάζια, το σημαντικότερο κομμάτι μετάδοσης της κίνησης από το μοτέρ στο πιστόνι. Μπροστά σας έχετε γρανάζια SHS Super Shooter, είναι τα 13x1. 13x1 σημαίνει ότι έχουμε ταχύβολο project να κατασκευάσουμε. Επίσης υπάρχουν high torque διαφόρων ενισχύσεων, είναι από τα απλά μέχρι τα πολύ ενισχυμένα και με διάφορες κλιμακώσεις από 13x1 έως 32x1 ή ακόμα και μεγαλύτερες 300x100 και ούτω καθεξής. Η κινητήριος δύναμη προέρχεται από τα μοτέρ. Μπροστά σας βλέπετε δύο μοτέρ, ένα normal της D-Boys και ένα ενισχυμένο high torque GP1000. Υπάρχουν δύο τύποι μοτέρ, είναι το high torque και το high speed. Το high torque σημαίνει μεγαλύτερη ροπή, το high speed σημαίνει περισσότερες στροφές. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να προσέξουμε στις αναβαθμίσεις είναι και η πιστονοκεφαλή. Όπως βλέπετε υπάρχουν διαφόρων τύπων πιστονοκεφαλές. Είναι πιστονοκεφαλές οι οποίες είναι πολυκαρβονικές με μία φλάτζα, πιστονοκεφαλές οι οποίες είναι αλουμινένιες επίσης με μία φλάτζα και πιστονοκεφαλές που είναι αλουμινένιες με δύο φλάτζες. Ακόμα καλύτερο air seal. Οι περισσότερες πιστονοκεφαλές πλέον σήμερα έχουν και τα ball bearings, δηλαδή τα ρουλεμάν, προκειμένου να περιστρέφονται μέσα στο gearbox καθώς κινείται το πιστόνι μπρος-πίσω για να μην έχουμε προβλήματα στην δομή. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της αναβάθμισης είναι το ελαττήριο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ελαττήριων, είναι τα γραμμικά και μη γραμμικά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ένα ελαττήριο το οποίο είναι ελαφρύ, είναι 1100
ελαττήριο, δηλαδή περίπου στα 300 με 320 FPS, αναλόγως με το πόσο καλή σταγανοποίηση έχει το Gearbox. Και επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και ο οδηγός του ελαττήριου. Εδώ βλέπετε έναν οδηγό ελαττήριου τύπου 3, version 3, ο οποίος τοποθετείται μέσα στο ελαττήριο και διαθέτει και αυτό ζουρλεμάν προκειμένου να κρατάει σταθερά το ελαττήριο και να μπορεί να περιστρέφεται ο άξονας του χωρίς να περιστρέφει τη βάση. Εδώ έχουμε ένα μέρος από κέλυφος Gearbox SR25. Είναι version 2.5. Εδώ βλέπετε είναι οι βάσεις από τα γρανάζια. Έχουμε βάσεις οι οποίες είναι μεταλλικές και βάσεις οι οποίες είναι με ball bearing, δηλαδή με ρουλεμανάκια. Όπως βλέπετε τα γρανάζια τοποθετούνται εδώ πάνω. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στην απόσταση που έχουν τα γρανάζια μεταξύ τους. Ιδάλλως, εάν δεν έχουν καλή απόσταση, θα προκύψουν τριβές και θα σπάσουν. Οι αποστάσεις ρυθμίζονται με sims και πρέπει να δουλεύουμε τοποθετώντας τα γρανάζια, κλείνοντας το gearbox και ελέγχοντας αν περιστρέφονται σωστά. Περίπου πώς είναι ένα gearbox όταν είναι ανοιγμένο. Απουσιάζει από εδώ πέρα η καλωδίωση και η σκανδάλη, το anti-reversal. Κατά τα άλλα, είναι μια τέτοια κατασκευή μέσα στο gearbox περίπου. Βλέπετε ο κύλινδρος, το πιστόνι, το ελαττήριο, ο οδηγός ελαττηρίου, τα τρία γρανάζια και το μοτέρ όπως περίπου μπαίνει μέσα στο gearbox όταν είναι κλειστό και το τοποθετούμε κάτω από τη χειρολαβή. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε στις αναβαθμίσεις. Όπως είπαμε, είναι οι αποστάσεις ανάμεσα στα γρανάζια προκειμένου να μην τρίβονται. Πρέπει επίσης να προσέξουμε τι πιστόνι χρησιμοποιούμε, πόσα δόντια έχει και να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να περιστρέφεται σωστά. Αλλιώς θα έχουμε μπλοκές, κυρίως να μένει το πιστόνι πίσω. Το ελαττήριό μας πρέπει να τοποθετείται με τη σωστή πλευρά. Στα μη γραμμικά, η πιο πυκνή σπήρωση πρέπει να είναι στο πίσω μέρος, να μπαίνει μέσα στον οδηγό. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα gearbox. Στα πολύ δυνατά μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις όπως είναι το Sorpo Pad. Το Sorpo Pad είναι στην κυλινδροκεφαλή η τοποθέτηση ενός λάστιχου για να απορροφά τους κραδασμούς. Το οποίο όμως πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε λίανση των πρώτων δύο δοντιών. Να φαγωθούν δηλαδή με ειδικό λιαντήρα. Είναι μια πολύ δύσκολη τροποποίηση και απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει και το ύψος του μοτέρ που θα πατάει στο πρώτο γρανάζι. Πρέπει να είναι σε τέτοια θέση, ούτως ώστε να μην το πιέζει πάρα πολύ, αλλά και να μην είναι στην άκρη γιατί αλλιώς θα σπάσουμε δοντάκι. Αυτό ρυθμίζεται με τη βίδα κάτω από τη χειρολαβή και είναι επίσης μια διαδικασία την οποία απαιτεί πολύ καλό αυτή και πολύ καλή εμπειρία. Θα επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του κυλίνδρου. Όπως σας είχα πει, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κυλίνδρου. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το παραθυράκι και αυτοί οι οποίοι είναι κλειστοί τελείως. Επίσης μπορούμε να βρούμε κυλίνδρους με περισσότερα παραθυράκια, με εγκοπές στην αρχή του εισόδου του πιστονιού και με διάφορους άλλους τρόπους στους οποίους έχουμε κενά. Σε τι αποσκοπεί το κενό και τι διαφορά έχει από έναν τελείως κλειστό κύλινδρο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της αναβάθμισης που πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν λάθος. Το παραθυράκι επιτρέπει στην γρήγορη επιτάχυνση του πιστονιού χωρίς να συμπιέζεται αέρας προκειμένου να πάρει ταχύτητα και η συμπίεση ξεκινάει αφότου περάσει το παράθυρο ή πιστονοκεφαλή. Σημαντικό είναι σε κοντό κανόπλα να έχουμε κυλίνδρους με παραθυράκι. Γιατί ο αέρας που θα συμπιεστεί σε αυτό το κομμάτι θα είναι ακριβώς ο αέρας που χρειαζόμαστε για τις κοντές κάνες. Εάν χρησιμοποιήσουμε κλειστούς κυλίνδρους σε κοντό κανόπλα, θα οδηγηθούμε σε μείωση των FPS παρά σε αύξηση. Οι κύλινδροι αυτοί, οι οποίοι είναι και tight bore, είναι καταλληλότεροι για μακρύ κανόπλα όπως είναι π.χ. το Mi-16 ή το SR25. Σε αυτούς τους κυλίνδρους, το πιστόνι ξεκινά να συμπιέζει αέρα από την αρχή που θα τοποθετηθεί μέσα στην κυλινδροκεφαλή και μέχρι να φτάσει κάτω θα συμπιέζει αέρα μέχρι το μπιλάκι να βγει από την κάνη μας. Οπότε είναι κατάλληλη για μακρύ κανόπλα. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε στις αναβαθμίσεις είναι οι λίπο μπαταρίες. Επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας να τοποθετούν όλοι λίπο στα αεροβόλα τους όπλα, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Η τοποθέτηση της λίπο είναι ένα πράγμα το οποίο απαιτεί σίγουρα αναβάθμιση στο αεροβόλο μας όπλο. Η αναβάθμιση πρέπει να γίνει κυρίως στην καλωδίωση, γιατί οι συμβατικές καλωδίωσεις δεν μπορούν να αντέξουν κυρίως 11,1 volt λίπο. Μετρημένη μία 11,1 volt λίπο με το βολτομετράκι μας δίνει 12,4 έως 12,7 volt, τα οποία είναι μια πολύ υψηλή τάση. Η πολύ υψηλή τάση μπορεί να οδηγήσει στο λιώσιμο των καλωδίων ή επίσης σε εξαιρετικά υψηλή ταχυβολία που μπορεί να σπάσει τα συμβατικά πιστόνια. Τα συμβατικά πιστόνια είναι πολυκαρβωνικά ή και νάιλον, οπότε είναι πολύ εύκολο στο να κουρευτούν σε περίπτωση που αποκτήσουμε πολύ υψηλή ταχυβολία. Επίσης, η ζημιά μπορεί να υποστείλουν και τα γρανάζια. Οπότε, για να πάμε σε μια λίπο μπαταρία, πρέπει να έχουμε ένα ποιοτικό gearbox με αλλαγμένα κάποια πραγματάκια, όπως είναι τα πολυκαρβωνικά πιστόνια με μεταλλικά δόντια, υψηλής ποιότητας γρανάζια,
Και μια καλή καλωδίωση, όπως επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και το MOSFET. Μια λίπο εγκατάσταση πρέπει να περιέχει το MOSFET, το οποίο λειτουργεί σαν σταθεροποιητή στάσης. Αφού μελετήσουμε το αεροβόλο το οποίο έχουμε και δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες του, μπορούμε να συνεχίσουμε στο να κάνουμε την αναβάθμισή μας. Υπάρχουν διαφόρων επιπέδων αναβαθμίσεις, ξεκινώντας από το πρώτο στάδιο όπως το ορίζουμε εμείς, μέχρι το τρίτο στάδιο. Στο πρώτο στάδιο αλλάζουμε μόνο πιστόνι, πιστονοκεφαλή, κυλινδροκεφαλή, ελαττήριο και οδηγό ελαττήριου. Όπως είχαμε δείξει πριν, υπάρχουν διάφορων ειδών πιστόνια. Αυτό είναι ένα εργοστασιακό πιστόνι, εργοστασιακή πιστονοκεφαλή, και αυτό είναι το ενισχυμένο πιστόνι που είχαμε δείξει, μεταλλικά δόντια. Όπως επίσης και πιστονοκεφαλές, αλουμινένιες ή μεταλλικές. Αν πάρουμε για παράδειγμα ένα high torque rig που θέλουμε να φτιάξουμε, πρέπει να προσέξουμε κυρίως αν μπορεί το αεροβόλο μας να σηκώσει δυνατά ελαττήρια. Δυνατά ελαττήρια είναι περίπου στο 120 με 130. 120 είναι τα μέτρα ανά σεκόντ. Άρα τα μέτρα ανά σεκόντ περίπου σε FPS είναι ο αριθμός του ελαττηρίου επί το 3,3. Το 120 περίπου δηλαδή είναι 360 με 370 FPS. Οπότε πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε ένα πιστονάκι, το οποίο έχει μεταλλικά δόντια ή έστω τα μισά μεταλλικά δόντια, μία πιστονοκεφαλή, μία κυλινδροκεφαλή, το ελαττήριό μας, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, και έναν καλό μεταλλικό οδηγό ελαττηρίου, εφόσον το όπλο μας δεν έχει μεταλλικό οδηγό ελαττηρίου. Τα εργοστασιακά γρανάζια τα περισσότερα μπορούν να αντέξουν μία 120 ελαττήρια, οφείλεται από τις πολύ φθηνές σειρές, τις οποίες χρειάζονται την κατάσταση. Τώρα, αν θέλουμε να κινηθούμε σε ένα high speed rig, δηλαδή ένα αεροβόλο το οποίο ρίχνει πολλά μπλα για το δευτερόλεπτο, πρέπει να κάνουμε μια τελείως διαφορετική αναβάθμιση σε σχέση με τα high torque. Τα high speed απαιτούν γρήγορα γρανάζια, δηλαδή με μικρή κλιμάκωση όπως είναι τα SHS Super Shooter που δείξαμε πριν, τα 13x1, ή γρήγορο μοτέρ, λίπο μπαταρία και φυσικά μικρότερα ελαττήρια, κοντότερο πιστόνι και επίσης κάποιες άλλες τροποποιήσεις που θα αναφέρουμε τώρα. Ένα σημαντικό λάθος το οποίο μπορεί να γίνει σε high speed rig είναι να χρησιμοποιηθούν και high speed motor, και high speed γρανάζια και λίπο μπαταρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τόσο γρήγορη ταχυβολία που σίγουρα θα οδηγήσουμε κάτι σε σπάσιμο εφόσον δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ κορυφαίο σε ποιότητα. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ή high speed γρανάζια με ένα high torque motor για καλύτερη απόκριση ή high speed motor με συμβατικά γρανάζια. Για μας το καλύτερο είναι να χρησιμοποιηθούν high speed γρανάζια με high torque motor, γιατί έτσι έχουμε καλύτερη απόκριση σκανδάλι. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το ελαττήριο. Στα high speed δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τα 120 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, γιατί αλλιώς και μειώνουμε την ταχυβολία αλλά και πιέζουμε πάρα πολύ τον gearbox στο να σπάσει. Επίσης πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την ποιότητα του gearbox, γιατί τα συμβατικά gearbox δεν αντέχουν τόσο υψηλή ταχυβολία και κάποια στιγμή θα αναγγίσουν στο εμπρόστιο μέρος κυρίως που δέχεται όλη την πίεση. Η αναβάθμιση είναι κάτι το οποίο απαιτεί τεχνικές γνώσεις και αν γίνει από ένα άτομο το οποίο δεν έχει σχέση με το airsoft και με τις τροποποιήσεις κυρίως, σίγουρα θα οδηγηθεί σε κάποιο σφάλμα το οποίο θα του κοστίσει κυρίως σε κάποια ανταλλακτικά. Πρέπει να υπάρχει προσοχή ιδιαίτερη, να κοιτάτε κυρίως πού πρέπει να στοχεύσετε και τι χρειάζεστε, γιατί αλλιώς θα κάνετε μεγαλύτερη ζημιά παρακαλώ. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Εάν χρειάζεστε έξτρα πληροφορίες για το πώς θα αναβαθμίσετε ένα αεροβόλο όπλο, μπορείτε να μας στείλετε mail στο link που υπάρχει κάτω από το βίντεο και την επόμενη Τρίτη θα έχουμε ένα νέο επεισόδιο. Γεια σας! We have a BMP-2 at Madrid.